αστυνομικές πε... Τους ακούς, Μίτσι, τους ακούς? Ήσουν υπέροχος, Τζον, υπέροχος. Σ' αγαπούνε. Α, σου το είπα, Μίτσι, σου το είπα. Άκουσε πώς κάνουν. Πήγαινε λοιπόν πίσω, Τζονί. Α, όχι, όχι. Άσε τους να περιμένω λιγάκι. Πήγαινε πίσω, γιατί θα τα κάνουν όλα γυσμαδιά μου. Και δεν τα κάνουν. Φτάνει εμένα να μην ξεσκίσω. Εντάξει, 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 πουλάκια μου. Έρχομαι. Μου δίνεις την πεθάτα, Μίτσι. Ορίστε, Τζόνι. Ευχαριστώ. Αχ, τι θείαμβος, ε. Τα παιδιά έπεσαν ξερά από τον ενθουσιασμό τους. Ήταν υπέροχο. Τι λες για την τηλεόραση? Θα καταφέρεις να κλείσεις καμιά εμφάνιση? Βεβαίως, Τζόνι. Δώσε μου μόνο λίγο χρόνο. Α, η ζωή είναι σύντομη. Και αν πρόκειται να φτάσω στην κορυφή, θα ήθελα να φτάσω εκεί γρήγορα. Το ξέρω, αλλά έχει γίνει ήδη το πρώτο βήμα. Πρέπει να βρω το κατάλληλο τραγούδι. Θα σου βρούμε ένα. Θα το ηχογραφήσουμε εμείς και θα το πάρουμε γύρω στις εταιρείες. Τι λες για αυτή την καινούργια αμερικάνικη επιτυχία? Ηχογραφήθηκε κιόλας με τον Μάρτιν Μπράουν. Δεν μπορούσες να προλάβεις? Να σε ρεαλιστή, Τζόνι. Είμαι καινούριο στο επάγγελμα, όπως και εσύ. Ακόμη και ο Μπράιαν Επστάιν έπρεπε να αρχίσει από κάπου. Θυμήσου λιγάκι. Πριν τρεις μήνες ήρθες στο στούντιό μου για να ηχογραφήσεις μια ταινία. Αν δεν πίστευα στο ταλέντο σου, θα έκανα τόσα λεφτά επένδυση σε σένα? Καινούρια κιθάρα, καινούρια ρούχα, φωτογραφίες. Και εξόδεψα εκατοντάδες για διαφήμιση. Μπορείς να μένεις στο διαμέρισμά μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Και σου εξασφάλισα αυτό εδώ. Στο Μίτλεστον. Όπως σου είπα, χρειάζεται για όλα χρόνος και κεφάλαια. Δεν παίρνεις τα 50%. Θα περάσει πολύ καιρός ώσπου να πληρωθώ αυτά που εξόδεψα. Έχω δυσκολευτεί πολύ για σένα, Τζόνι. Μα δεν παραπονιέμαι. Έχει λοιπόν και εσύ λίγη υπομονή. Πού θα ξαναπαρουσιαστώ? Στο Λονδίνο. Σε ένα μικρό κέντρο στο Άκτον. Δεν πληρώνουν πολύ, αλλά ελπίζω να έχω εκεί μερικούς της τηλεοράσεως. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε τι? Τζόνι, τι γίνεσαι? Γεια σου, Σιού. Μεγάλο προνόμιο. Ένα φιλί από τον Τζόνι Σι, τον αυτοπροσώπος. Καλά, καλά. Άσε τα αυτά. Πού είναι ο Μίτσο? Κάτω στο υπόγειο, στο στούτιο 1. Κάποιο από τα μαγνητόφωνα χάλασε. Πάλι. Γιατί δεν φωνάζει ένα ειδικό? Οι ειδικοί θέλουν λεφτά. Έτσι, ε. Τι έπαθε το μαγνητόφωνο? Α, δεν ξέρω. Η ασφάλεια ή ο μετασχηματιστής, νομίζω. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Εσύ? Εγώ καταλαβαίνω. Όσο κι εγώ. Θα εκπλαγήσεις ίσως. Αλλά ήμουνα κάποτε μαθητευόμενος ηλεκτροτεχνίτης. Ούτε που θα μπορούσα να σε φανταστώ ποτέ με την μπλούζα του ηλεκτρολόγου. Πες μου τώρα, αγάπη μου, έχουμε τίποτα νέα από εκείνη την εταιρεία δίσκων? Δεν έχω ακούσει τίποτα. Με εκείνο τον παραγωγό τηλεοράσεως? Είπε ότι θα μας ειδοποιήσει. Και αυτό το ακούσαμε χίλιες φορές. Τίποτα νέες εμφανίσεις? Μια στο Μπράτφορντ την Τρίτη του μηνός. Και τίποτα πριν από τότε? Υπάρχει πιθανότητα για μια εμφάνιση στο Μέλτον. Μια βραδιά μόνο. Περίφημα. Ο Μίτσι, είπες, είναι κάτω στο στούτιο? Ναι, στο στούτιο 1. Γεια σου, Μίτσι. Ω, γεια σου, Τζόνι. Σε λίγο τελειώνω. Α, τι συμβαίνει? Νομίζω πως κατεστράφει ο μετασχηματιστής. Γιατί δεν τον αλλάζεις? Δάνεισε μου μερικές λίρες και τον αλλάζω. Α, τώρα που θυμάμαι, σου εξασφάλισα μια εμφάνιση στο Μπράτφορντ την Τρίτη του μηνός. Υπέγραψε το συμβόλαιο? Όχι, είναι στο γραφείο μου. Α, σκίσε το λοιπόν. Τι σημαίνει σκίσε το? Κοίταξε, Μίτσι, δεν υπάρχει λόγος να σε κοροϊδεύω. Έχω μια πρόταση από τον Μπερ Τρόπικ. Τον Τρόπικ? Μ' άκουσε στο Άκτον και θέλει να με κλείσει. Να έχεις υπογράψει μαζί μου. Το ξέρω. Αλλά δεν είσαι σπουδαίος, Μίτσι. Αμφιβάλλω θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ. Δεν έχεις δυναμισμό. Χρειάζομαι ένα από τους κορυφαίους υπερσάριους. Ο Ντρόμπικ έχει όλα τα μεγάλα ονόματα και έχει σχέσεις με όλες τις εταιρείες δίσκων. Μου έχει κιόλας εξασφαλίσει μια σειρά εμφανίσεις. Μα δεν γίνεται να τις δεχθείς. Δεν μπορείς χωρίς την άδειά μου. Όταν θέλεις, το ζήτημα κανονίζεται μια χαρά. Εντάξει. Θα του πουλήσω το συμβόλαιο. Ωραία. Θα του στοιχήσει όμως 20.000. 20? Είσαι τρελός. Αυτό νομίζω πως αξίζει, Τζόνι. Τουλάχιστον με τον καιρό. Μα δεν θα πληρώσει ένα τέτοιο ποσό. Τότε θα πρέπει να κάνεις υπομονή, Τζόνι. Είσαι δεμένος με μένα για άλλα 5 χρόνια. Σου έχει γίνει συνήθεια, Τζόνι, να εργάζεσαι εδώ. Αφού ο Μίτς δεν μπορεί να μου βρει ένα τραγούδι, σκέφτηκα να γράψω εγώ ένα. Ο Μίτς έφυγε, γιατί δεν χρησιμοποιείς το στούτιο 1. Α, είμαι εντάξει εδώ. Δεν θα σε απαλλάξει από το συμβόλαιο. Όχι. Τα δοκίμασα όλα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος από νομικής πλευράς. Αν τουλάχιστον μπορούσε να πετύχει ένα δίσκο για σένα. Άκουσα ένα περίφημο τραγουδάκι τελευταία. Ακριβώς το στυλ σου. Το ξέρω πως δεν είσαι μόνος. Μια κοπέλα τηλεφωνά στο φίλο της, όμως ξέρει ότι δεν είναι μόνος.
Πώς το ξέρει? Α, δεν ξέρω. Την ακούει να αναπνέει, φαίνεται. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω να χαμογελάσεις τις τελευταίες αυτές μέρες. Μήπως έχω κάνει να εμπνευστείς κάτι? Ναι, ναι. Αλήθεια. Κάποια ιδέα μου έχεις εμπνεύσει αυτή τη στιγμή. Πες μου, Σιού, έχεις δουλειά απόψε? Όχι. Κοίταξε λοιπόν, θα δουλέψω ακόμη 1-2 ώρες και ύστερα θα σου τηλεφωνήσω. Τι ώρα? Μα γύρω στις 8. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Αλλά όχι πιο αργά, έτσι. Ο Τζόνι μιλά. Ω, εργάζεσαι ακόμα? Όχι. Είμαι έτοιμος να φύγω. Είναι ακριβώς 8. Σε 1/4 θα βρίσκομαι κοντά σου. Όχι πιο νωρίς. Μόλις πήρα τον μπάνιο μου και δεν έχω ντυθεί ακόμα. Έκανε γρήγορα τότε. Έλεγα να. Τζόνι, Τζόνι, με ακούς? Ναι. Περίμενε μια στιγμή. Κάτι παράξενο μου μυρίζει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, κάτι σαν καμένο μου φαίνεται. Ναι, ναι. Βλέπω να βγαίνει καπνός από το στούντιο 1. Περίμενε στην γραμμή μια στιγμή. Εδώ. Ωραία ερώτηση. Μου φαίνεται πως εργάζομαι εδώ, δεν είναι αυτό το γραφείο μου? Πολύ νωρίς ήρθες. Είπα να αλλάξω συνήθειες. Μ' αρέσει το καινούργιο σου εκτενίσμα. Ναι, είναι μιας βδομάδας. Ω, ντροπή μου τότε. Ντροπή σου. Ω, δεν προλεύω ούτε το παλτό μου να βγάλω. Hello, το γραφείο του κυρίου Quentin Barnaby. Η ασφαλιστική εταιρεία Crown. Είσαι μέσα? Ναι. Θα το πάρεις εδώ ή στο γραφείο σου? Στο γραφείο μου. Αλλό, εδώ Μπάρναμπι. Καλημέρα, Μπάρναμπι. Ο Μόργαν μιλά. Καλημέρα. Τι τρέχει? Είχαμε μια πυρκαγιά. Το κατάλαβα. Ποιος και γιατί ζητάει αποζημίωση? Είναι κάπως μπλεγμένα τα πράγματα. Μπορείς να περάσεις από εδώ? Όχι πριν από τις 10:30. Εντάξει, θα σε περιμένω. Να η ασφάλεια, Μπάρναμπι. Α, ευχαριστώ, κύριε Μόργαν. Είναι για τον υποσταλλικό αριθμό 40 της οδού Τένμαν, κοντά στο Charing Cross Road. Ναι. Περιλαμβάνει μερικά γραφεία και 1-2 στούντιο ηχογραφήσεως στο υπόγειο. Η ασφάλεια αυτή είναι στο όνομα του Dennis Mitchell. Ναι, αλλά το κτίριο ανήκε στους Cromwell. Αν είδες λοιπόν τις σημερινές εφημερίδες. Δεν τις διάβασα ακόμα. Έχω στην πρώτη σελίδα την πυρκαγιά. Ένα νεαρός τραγουδιστής εργαζόταν εκεί την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Έλα, ρίξε μια ματιά. Αυτός είναι. Johnny Seaton. Ο Mitchell ήταν υπερσάριος του. Η ασφάλειά του τον καλύπτει για πυρκαγιά. Ο εκτιμητής πήγε εκεί? Ναι, το πρωί. Και τον υπερδέχτησαν κάμποσοι από τους οφειλέτες του Μίτσελ. Όπως φαίνεται, όφειλε λεφτά σε πολλούς για τον νίκη, τα έπιπλα, τις εγκαταστάσεις. Μπορεί να πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού, Μπάρναμπι. Υπέβαλε αίτηση για αποζημίωση ο Μίτσελ? Όχι. Δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Αν ρώτας εμένα, νομίζω πως θα έφυγε από την πόλη για να έχει άλοθη. Μα θα παρουσιαστεί. Καλύτερα λοιπόν να πάει να ρίξεις μια ματιά. Εδώ είναι η Κιού. Εδώ είμαστε. Όταν είπες στούντιο ηχογραφήσεως, φαντάστηκα κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι πολύ μικρό, ε. Από εδώ δεν φαίνεται να έχει πάθει πολλή ζημιά. Τα παράθυρα είναι όλα άθικτα. Τη χειρότερη ζημιά την έπαθε το υπόγειο. Μα επρόκειτο να μας περιμένει ένας πυροσβέστης. Θα βγω να κοιτάξω. Είναι η χειρότερη περιοχή για παρκάρισμα εδώ. Είναι κάποιος εδώ κάτω, Βαλ. Ποιος είναι αυτού? Θα είστε, φαντάζομαι, ο κύριος Μπάρναμπι. Ναι, της πυροσβεστικής. Γκίλιμπι. Χαίρομαι πολύ. Η γραμματεύση μου, Δεσποινής Χρέιν. Χαίρομαι πολύ. Τι γίνεστε? Θέλετε να δείτε το στούντιο? Ναι. Ορίστε, Δεσποινής Χρέιν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο μικρά στούντιο. Η πυρκαγιά άρχισε εκεί στο στούντιο 1 και ύστερα ξαπλώθηκε εδώ και στα γραφεία επάνω. Δεν πήραξε πολύ τη σκάλα. Λειτουργούσε η συσκευή κλιματισμού και η φωτιά πέρασε από αυτό το άνοιγμα. Πότε σας φώναξαν? Στις 8 και 13 λεπτά για την ακρίβεια.
Λόγω της τροχιάς όμως φτάσαμε στις 8 και 20. Ήταν σαν κόλασης εδώ. Και αυτός ο νεαρός τραγουδιστής. Ο Τζόνι Σίτον? Ναι, το βρήκαμε στα σκαλιά Νέσιτο. Τον πήρα στο νοσοκομείο. Είναι ακόμα εκεί? Πρέπει. Σε 15 λεπτά η πυρκαγιά ετέθη υπό έλεγχο. Ο Σίτον ειδοποίησε την πυροσβεστική? Όχι. Τηλεφωνούσε εκείνη τη στιγμή από το στούτιο αυτό σε μια φίλη του. Κάποια δεσποινίδα Γουέστον, που όπως φαίνεται εργάζεται εδώ ως γραμματεύς. Του μύρισε κάτι καμένο, άνοιξε την πόρτα εκείνη και τον έπληξε ο καπνός. Ευτυχώς η δεσποινής Γουέστον άκουσε την πυρκαγιά στο τηλέφωνο και ειδοποίησε την πυροσβεστική. Δεν έχει παρουσιαστεί ο κύριος Μίτσελ, ο ιδιοκτήτης? Όχι. Κάπως παράξενο, ε. Η ζημιά πρέπει να ανέρχεται σε 6-7 χιλιάδες τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκίλμπι. Μπορώ να έρθω στο γραφείο σας αν χρειαστώ τίποτα άλλο? Βεβαίως. Οτιδήποτε με χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας. Αντίο. Αντίο. Ας ρίξουμε μια ματιά στο άλλο στούντιο, Βάλ. Ναι. Εδώ είναι πολύ άσχημα. Μόλις άνοιξε αυτή η πόρτα, η πυρκαγιά ξάπλωσε γρήγορα από τη συσκευή κλιματισμού. Πού είναι οι συσκευές ηχογραφήσεως? Να, εκεί πίσω στα τζάμια, στο θάλαμο ελέγχου. Παράξενο πως γλίτωσαν από την πυρκαγιά τα τζάμια αυτά. Είναι από χοντρό γυαλί για απομόνωση του ήχου. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά. Λοιπόν, φαίνεται πως εδώ άρχισε. Καμιά βλάβη στις συσκευές? Ή κάτι θα είχαν αφήσει να λειτουργεί. Θα χρειαστώ κάμποση ώρα να ξεδιαλύνω όλα αυτά. Καλύτερα να τηλεφωνήσεις στον Άλεκ να έρθει κι αυτός εδώ. Πολύ καλά. Δεν πιστεύω να λειτουργεί αυτό εκεί το τηλέφωνο. Α, όχι. Πολύ καλά, δεν θα αργήσω. Κιού. Τι τρέχει, Βαλ? Κάποιος έρχεται. Μπορεί να είναι ο Μίτσελ. Θα δούμε. Μπορώ να σας βοηθήσω? Ποιος είστε? Ονομάζομαι Μπάρναμπι, της ασφαλιστικής εταιρείας Crown. Είμαι η Σου Βέστον. Εργάζομαι για τον κύριο Μίτσελ. Μήπως κατά τύχη τον έχετε δει? Όχι, και γι' αυτό ήρθα εδώ. Προσπαθώ να τον βρω απόψες. Δεν ξέρω αν πρέπει να φροντίσω ή όχι να βρω άλλη δουλειά. Έχει τηλέφωνο? Ναι, αλλά δεν απαντά κανείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Πότε τον είδατε για τελευταία φορά? Ψες, έφυγε από εδώ γύρω στις 6. Είπε ότι επρόκειτο να συναντήσει κάποιον και ότι αν τον χρειαζόμουν θα γύριζε στο διαμέρισμα του στις 8. Όπως καταλαβαίνω, εσείς καλέσατε την πυροσβεστική. Ναι. Ο Τζόνι μου τηλεφωνούσε εκείνη τη στιγμή. Ο Τζόνι Σίτον. Τι ώρα ήταν? 8 ακριβώς. Του μύρισε κάτι καμένο, άφησε κάτω το ακουστικό και πήγε να δει τι συμβαίνει. Ξαφνικά τον άκουσα να βήχει. Αμέσως ύστερα το μουγκρουτό από τις φλόγες και μετά τζάμια να σπάζουν. Κατάλαβα πως κάτι συνέβαινε και κάλεσα την πυροσβεστική. Μα πήραν την κλίση μετά από 13 λεπτά. Δεν ήταν δικό μου το λάθος. Θα τηλεφωνούσα αμέσως. Ο Τζόνι όμως είχε αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό και έτσι δεν μπορούσα να πάρω γραμμή. Δεν ήμουν αντιμένη και χρειάστηκα 10 λεπτά ώσπου να βάλω κάτι και να βρω ένα τηλέφωνο. Ξέρατε πού θα μπορούσαμε να βρούμε το Μίτσελ? Α, όχι. Ελπίζω να φανεί σύντομα. Πρωτού φύγετε, θα ήθελα να μου πείτε κάτι ακόμα. Ο κύριος Μίτσελ ήταν ο εμπροσάριος του κυρίου Σίτον. Ναι. Αυτός τον είχε ανακαλύψει και είχε υπογράψει συμβόλαιο μαζί του. Τον καημένο τον Τζόνι. Θα ήταν φοβερό αν ο καπνός κατέστρεψε τη φωνή του. Αν και μου είπαν ότι είναι καλά. Σε ποιο νοσοκομείο είναι? Το κεντρικό. Είναι εύκολο να το βρείτε. Είναι στο Holborn, στην οδό Grace. Μάλιστα. Μπρος. Με συγχωρείτε, ο κύριος Σίτον? Ο κι άλλος δημοσιογράφος? Όχι. Εξετάζω την υπόθεση της πυρκαγιάς στα στούντιο. Είστε από την ασφαλιστική εταιρεία? Μάλιστα. Καθίστε στην άκρη του κρεβατιού τότε. Ευχαριστώ. Πώς αισθάνεστε? Έχω βαρεθεί. Θα θέλατε ασφαλώς να μάθετε για την πυρκαγιά, Αν είχατε την καλή διάθεση. Ήμουνα στο στούντιο 2 και εργαζόμουν. Από ποια ώρα? Από τις 5. Ο κύριος Μίτσελ ήταν στο στούντιο 1 και εργαζόταν. Είχε φασαρίες με μια από τις συσκευές. Τι φασαρίες? Κάτι έπαθε ένας μετασχηματιστής, όπως μου είπε η Σου. Η Σου Βέστον, η γραμματεύση του Μίτσελ. Ο κύριος Μίτσελ είναι ηλεκτροτεχνίτης? Όχι, απλώς ερατσής τέχνης. Προσπαθούσε μέρες να διορθώσει αυτόν τον μετασχηματιστή. Κάτι θα πάθε καμία ασφάλεια. Αυτός όμως θα σας πει περισσότερα. Αν τον βρω. Πήγατε στο διαμέρισμα του? Όχι, αντιλαμβάνομαι όμως από ό,τι μου είπε η δεσποινής Βέστον ότι δεν είναι εκεί. Δεν μπορεί να είναι μακριά. Θα σας δώσω τον αριθμό του τηλεφώνου του. Για να γυρίσουμε πίσω στην πυρκαγιά, τι ακριβώς συνέβη? Όπως σας είπα, εργαζόμουν αργά. Στις 8 όμως βαρέθηκα. Πήρα τη δεσποινίδα Γουέστον στο τηλέφωνο, ενώ όμως τηλεφωνούσα μου μύρισε κάτι καμένο. Πριν λίγο είχα βάλει σε λειτουργία τη συσκευή κλιματισμού, γιατί έκανε ζέστη. Πήγα να ρίξω μια ματιά. Μόλις άνοιξα την πόρτα μου φάνηκε ότι με χτύπησε κεραυνός. Πάρω λίγο να πνιγώ από τον καπνό. Μη ρωτάτε πώς τα κατάφερα να απομακρυνθώ. Το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα μέσα στο νοσοκομιακό αυτοκίνητο. Όταν έφυγε ο κύριος Μίτσελ, ήταν όλα σβηστά στο άλλο στούντιο. Δεν μπορώ να πω σίγουρα. Δεν κοίταξα. Πέστε μου, κύριε Σίτον, το ξέρατε ότι ο κύριος Μίτσελ είχε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες? Ήξερα ότι ήταν στριμωγμένος, αλλά όχι ότι τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα. Δυστυχώς ήταν. Αν νομίζετε πάντως ότι έβαλε φωτιά για να πάρει την ασφάλεια, κάνετε λάθος. Ο Μίτσελ είναι πολύ τίμιος. Αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα, σας διαβεβαίω.
Ακόμα ένα βάλ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Σου δώσε ο Σίτον τον αριθμό του τηλεφώνου του Μίτσελ. Είναι και ο δικός του αριθμός, μένει γι' αυτός εκεί. Παράξενο το πόσο ο Μίτσελ δεν πήγε να το δει. Πολύ παράξενο. Είναι κρατημένο, που σημαίνει ότι γύρισε πίσω. Έτσι φαίνεται. Να ξαναδοκιμάσω. Όχι, έχω τη διεύθυνση. Πάμε μια βόλτα ως εκεί. Δεν βλέπω μεγάλη πολυτέλεια. Ο Μίτσελ δεν μπορεί να είναι πολύ εκλεκτικός. Αριθμός 47 είπες? Ναι, στα δεξιά. Το κλειδί είναι στην κλειδαριά και η πόρτα μισάνοιχτη. Ίσως να είναι η καθαρίστρια. Δεν απαντά κανείς. Ας ρίξουμε μια ματιά. Κιού! Τι είναι? Κοίταξε αυτό το λεκέ στο πάτωμα. Δεν είναι... Αν πρόκειτο να πει σάλτσα ντομάτας, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι λεκές από αίμα. Μα... Σιωπή. Είναι κάποιος στο υπνοδωμάτιο. Κάποιος ψάχνει τα συρτάρια. Θα δούμε. Ποιος διάολος? Ρόμπι! Κιού! Ποιος είναι Κιού? Έλα να δεις. Ο επιθεωρητής Χάκετ. Ο Θεέ μου. Ναι, 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 ξέρω. Θα αναρωτιέστε τι γυρεύω εδώ. Βεβαίως. Μπορώ όμως να σας υποβάλω και εγώ την ίδια ερώτηση. Ψάχνουμε να βρούμε τον Μίτσελ. Τον είδες, Ρόμπι? Τον είδα. Δεν πρόκειται να σας φανεί πολύ χρήσιμος πάντως. Μήπως... Ναι, μια σφαίρα στο δεξιογρόταφο. Ακαριέως θάνατος. Με ένα παλιό στρατιωτικό πιστόλι. Τι θέλει ο κόσμος και φυλάει τέτοια σουβενίρ? Ποιος τον βρήκε? Η καθαρίστρια γύρω στις 8 το πρωί. Ήταν νεκρός εδώ και 12 ώρες. Και τώρα πέστε μου, εσείς τι ξέρετε? Το στούντιο του Μίτσελ κάηκε ψες από πυρκαγιά. Η ασφαλιστική εταιρεία Crown υποψιάζεται ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ήταν εμπρισμός? Α, είναι νωρίς να ξέρω. Ο Άλεκ εξετάζει αυτή τη στιγμή τα χαλάσματα. Πότε άρχισε η πυρκαγιά? Γύρω στις 8. Ο Μίτσελ έφυγε από εκεί στις 6. Τον είδε να μπαίνει εδώ γύρω στις 8 παρά 5. Άκουσε κανείς τον πυροβολισμό? Ναι, ένας γείτονας. Ακριβώς πριν από τις 8. Νόμισε πως ήταν εξάτμιση αυτοκινήτου. Από την έκθεση όμως της νεκροψίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι ήταν ο πυροβολισμός. Βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Λες να πρόκειται για αυτοκτονία, Ρόμπι? Έτσι φαίνεται. Η πόρτα ήταν κλειστή από μέσα και το όπλο βρέθηκε στο χέρι του. Δεν υπάρχει άλλη πόρτα? Ναι, αλλά ήταν και αυτή κλειστή. Λοιπόν. Έγινε ένα απίστευτο λάθος. Αν δεν γίνονταν όμως και αυτά τα λάθη, εμείς τι θα κάναμε? Πολύ φοβάμαι ότι ο Μίτσελ δολοφονήθηκε. Βρήκαμε μερικά δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα στη λαβή του όπλου, αλλά μονάχα εκεί. Δεν καταλαβαίνω, Ρόμπι. Για να πυροβολήσει κανείς, χρειάζεται να πιέσει τη σκανδάλη, συνήθως με το δίχτυ. Η σκανδάλη όμως ήταν ολοκάθαρη, χωρίς καθόλου αποτυπώματα. Ο Μίτσελ δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Τότε ποιος την τράβηξε? Έχω κάποια υποψία. Πηγαίνω ακριβώς τώρα να δω ένα νεαρό τραγουδιστή που είχε συμβόλαιο με τον Μίτσελ. Βρήκα κάτι επιστολές που μαρτυρούν ότι δεν τα πήγαιναν καλά αυτοί οι δυο. Αυτός ο τραγουδιστής ονομάζεται Τζόνι Σίτον. Ακριβώς. Φοβάμαι τότε ότι η υπόθεση εναντίον του είναι πολύ αδύνατη, Ρόμπι. Μπα. Αν ο Μίτσελ σκοτώθηκε στις 8, τότε ο Σίτον έχει το πιο τέλειο άλοθη του κόσμου. Είναι ακριβώς η ώρα που ανακάλυψε τη φωτιά στο στούντιο. Και έχει και ένα μάρτυρα για να το αποδείξει. Ποιο είναι το δωμάτιο του Σίτον, Κιού? Δεύτερο στα αριστερά. Λες να κοιμάται? Θα δούμε. Κι όμως ήταν εδώ πριν λίγο, Λόμπι. Είναι εδώ τα ρούχα του? Δεν είναι εδώ. Ίσως να τον έχουν αφήσει. Θα ρωτήξω την νοσοκόμα. Λοιπόν, Λόμπι... Δεν τον έχουν αφήσει. Τον είδαν όμως να φεύγει. Χρησιμοποίησε επίσης το τηλέφωνο στο θηρορείο. Τηλεφώνησε ταξί και είπε στον ταξιτζή να τον πάει στην οδό Ντένμαν. Εκεί είναι το στούντιο, δεν είναι? Ναι. Γιατί πήγε εκεί, έραγε? Πού θες να ξέρω. Αν βιαστούμε όμως, μπορεί να τον προλάβουμε. Δεν είναι στο υπόγειο, Ρόμπι. Πάντως φαίνεται ότι ο Άλεκ πέρασε από εδώ. Τι έκαναν εδώ, Κιού? Ηχογραφήσεις για λαϊκά συγκροτήματα. Δεν καταλαβαίνω από αυτά εγώ. Ακούω κάποιον να κατεβαίνει. Ω, ο κύριος Σίτον. Ω, κύριε Μπάρναπι. Το σκάσετε από το νοσοκομείο. Βαρέθηκα ξαπλωμένος εκεί μέσα. Εξάλλου δεν έχω τίποτα. Ήρθα λοιπόν εδώ να πάρω κάτι χειρόγραφα. Δεν φανικά όμως τυχερός. Από εδώ ο επιθεωρητής Χάγκετ. Ω, χαίρο πολύ. Καταλαβαίνω γιατί είστε εδώ. Ναι. Συνάντησα τη δεσμίδα Γουέστον και τότε και στις εφημερίδες. Φαίνεται ότι είχατε δίκιο, κύριε Μπάρναπι, ότι δηλαδή όλα αυτά μπορούσαν να τον σπρώξουν στην αυτοκτονία. Αν και δεν περίμενα ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Σαν τι, κύριε Σίτον? Αν αυτοκτονήσει. Είχε εκείνο το πιστόλι από τον καιρό του πολέμου.
Συνήθιζε να το κουβαλά κάποτε μαζί του. Μένατε μαζί στο ίδιο διαμέρισμα. Μάλιστα. Δεν ήταν μονάχα υπρεσάριος, αλλά και καλός φίλος. Με είχε αφήσει να μένω μαζί του. Έχετε λοιπόν κλειδί? Βεβαίως. Είχατε επίσης με τον κύριο Μίτσελ ένα συμβόλαιο που θέλατε πολύ να σπάσετε, ε? Όχι ακριβώς. Ήθελα να τον αφήσω, αλλά στο τέλος καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Ο Μπερντ Ρόμπιγκ θα με αναλάβανε και ο Μίτς θα έπαιρνε μια μικρή προμήθεια. Είχαμε υπογράψει τη συμφωνία αυτή χθες. Πρέπει να υπάρχει ένα αντίγραφο στο συρτάρι του γραφείου του επάνω. Όπως είδατε όμως, δεν έχει μείνει τίποτα σχεδόν από το γραφείο του. Τότε πρέπει να με πιστέψετε. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να ρωτήσουμε τον Μίτσελ, ε? Ναι, Βαλ. Ο Άλεκ είναι εδώ. Εντάξει, να περάσει μέσα. Έρχεται. Μπρος. Γεια σου, Άλεκ. Ορίστε. Πώς είσαι? Μετά τον μπάνιο νιώθω καλύτερα. Ήμουνα ολοβρωμιά. Τι, βρήκες τίποτα? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φωτιά άρχισε από μια από τις συσκευές ηχογραφήσεως. Βρήκα ότι υπήρχε ένας χαλασμένος μετασχηματιστής. Δυστυχώς ήταν μέσα σε ξύλινο κάλυμα. Η συσκευή είχε μείνει σε λειτουργία. Θα έπρεπε τότε η ασφάλεια να είχε καεί πριν το ξύλο πιάσει φωτιά. Αν ήταν η σωστή ασφάλεια του ενός αμπέρ. Όμως η ασφάλεια ήταν των 13. Κι όμως, μου είπες ότι ο Μίτσελ ήταν ερασιτέχνης. Α, θα μπορούσε όμως κάποιος να είχε αλλάξει τις ασφάλειες. Σωστά. Ο Μίτσελ όμως είναι νεκρός και δεν μπορεί να μας διαφωτίσει. Συμφωνώ ότι μπορεί να ήταν σκόπιμο. Αλλά δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να το αποδείξει κανείς. Με συγχωρείτε, Δεσποινής Γουέστον, που επιμένω πάνω στα ίδια πράγματα, αλλά είστε βέβαιοι ότι ο κύριος Σίτον τηλεφώνησε στις 8. Απολύτως βέβαια, κύριε επιθεωρητά. Θυμάμαι ότι είχα κοιτάξει το ρολόι μόλις βγήκα από τον μπάνιο. Είχα ακόμη την πετσέτα πάνω μου. Έχεις τίποτα άλλο να ρωτήσεις, Κιού? Ναι, ποιος κλείδωνε συνήθως το στούντιο? Τις περισσότερες φορές εγώ, εκτός αν έκαναν ηχογραφήσεις αργά. Είχε και ο Τζόνι κλειδί. Θυμάστε να άφησε ποτέ ο κύριος Μίτσελ καμιά συσκευή αναμένη? Αυτό συνέβη 2-3 φορές μονάχα. Είχε ξεχάσει ένα μαγνητόφωνο, τα φώτα και τη συσκευή κλιματισμού. Έτσι, ε. Μα συγχωρείτε λοιπόν για την ανησυχία, Δεσποινής Γουέστον. Ούτε λόγος. Μπορώ να πηγαίνω τώρα? Ναι, ευχαριστώ. Αντίο. Αντίο. Δεν μας βοήθησε πολύ αυτό, ε. Ξέρουμε ότι ο Μίτσελ μπήκε στο διαμέρισμά του στις 8 παρά 5 και πυροβολήθηκε μετά από 1-2 λεπτά. Ο Σίτον θα μπορούσε να του είχε στήσει καρτέρι. Κι όμως την ίδια στιγμή βρισκόταν στο στούντιο και είχε σαν μάρτυρα τη Δεσποινίδα Γουέστον. Και το διαμέρισμα απέχει 10 λεπτά από το στούντιο. Σωστά. Τότε καλύτερα να ψάξουν για κανένα άλλο ύποπτο. Δεν μπορεί κάποιος να βρίσκεται συγχρόνως σε 2 τόπους. Η έκθεση προς την ασφαλιστική εταιρεία Crown Q. Όλα έτοιμα για υπογραφή. Δεν νιώθω και πολύ ικανοποιημένος. Όλα φαίνονται να στηρίζονται στη μαρτυρία της Δεσποινίδος Γουέστον, ε. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό άλοθη από αυτό που μπορεί να υποστηρίξει ένας μάρτυρας. Σωστά. Αν και συνήθως πρόκειται για αυτόπτη μάρτυρα. Αυτήν όμως, πώς να την πούμε, ακροαματική μάρτυρα. Κάτι τέτοιο. Θα υπογράψεις λοιπόν καμιά φορά? Την έκθεση. Υπόγραψε. Να τη βάλω σε ένα φάκελο, να τη στείλω στην εταιρεία. Έχεις μήπως ξεχάσει το όνομά σου? Κιού Πάρναπη. Μια στιγμή, Βαλ. Πρέπει να προλάβω το ταχυδρομείο. Όχι. Ρίξε τη στον κάλαθο των αχρήστων. Και μου πήρε μια ώρα να τη δαχτυλογραφήσω. Θα φροντίσω να πάρεις ένα γενναίο φιλοδόρημα. Μα γιατί? Διότι μου έχεις δώσει μια απίθανη ιδέα. Πάρε το παλτό σου κι άλλα μαζί μου. Πάμε πίσω στο στούντιο. Αλήθεια, Κιού. Τι ελπίζεις να βρεις? Ελπίζω μάλλον να μην βρω κάτι. Κοίταξε, κάτι λείπει. Τι λείπει? Κι όμως. Εξήγησε μου λοιπόν. Μια στιγμή. Ας δούμε όμως πρώτα την κατάθεση της Δεσποινίδος Γουέστον. Την έχεις? Βεβαίως. Πολύ καλά. Προτού όμως τη δούμε πάλι, έχω να κάνω ένα-δυο πράγματα. Τι είναι αυτό, Κιού? Με τι μοιάζει? Με μαγνητόφωνο. Ακριβώς. Το νίκιασα. Αγόρασες και δίσκους, βλέπω. Ένα μονάχα. Λοιπόν. Σου φαίνεται παράξενο? Δεν πρόκειται πάντως για καμιά επιτυχία των Beatles. Και τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ θα τηλεφωνήσω στη Δεσποινίδα Γουέστον και εσύ στο Ρόμπι. Να του πεις να βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση σε μισή ώρα. Ω, κύριε Μπάρναμπι, ήμουν έτοιμος να βγω. Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου. Αγοράσατε μαγνητόφωνο? Όχι, απλώς το δανείστηκα. Ο Μίτσι είχε ένα παρόμοιο. Ναι, το είχα προσέξει. Είναι πολύ χρήσιμο για τις πρόβες. Και για μερικά άλλα πράγματα. Όπως λόγου χάρη για να σκαρώνει κανείς άλοθη. Να σκαρώνει? Ελάτε τώρα, κύριε Σίτον. Ξέρετε τι σημαίνει άλοθη. Σκαρώσατε αλήθεια ένα σχεδόν τέλειο. Αλήθεια?
Πώς δεν το είχα προσέξει αμέσως. Προσέξει τι? Ότι μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε δυο τόπους συγχρόνως. Τη μια στιγμή να σκοτώνει τον Μίτσελ στο διαμέρισμά του και την ίδια στιγμή να ανακαλύπτει τη φωτιά στο στούντιο. Δεν σας καταλαβαίνω. Τότε θα σας κάνω μια πρακτική επίδειξη. Πρώτον, αναγνωρίζετε αυτή τη φωνή? Τι ώρα ήταν? 8 ακριβώς. Του μύρισε κάτι καμένο, άφησε κάτω το ακουστικό και πήγε να δει τι συμβαίνει. Ξαφνικά τον άκουσε να βύχει. Αμέσως ύστερα άκουσα το μουγκριτό από τις φλόγες και μετά τζάμια να σπάσουν. Είναι η Σιού? Ναι, αποτελεί επανάληψη της καταθέσεως της Σιού, την οποία ηχογράφησα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν τηλεφωνήσατε στη Δεσποινίδα Weston, δεν ήσασταν στο στούντιο. Ναι. Τότε πού διαόλο ήμουνα? Εδώ. Σε αυτό το διαμέρισμα. Περιμένατε τον Μίτσελ, τον πυροβολήσατε και ύστερα τηλεφωνήσατε στη Δεσποινίδα Weston. Και η θόρυβη που άκουσε ήταν απλώς ηχογραφημένη. Και πού βρίσκεται αυτή η ταινία? Ω, αν και έκανες μερικά λάθη, πιστεύω ότι αυτή την έχεις καταστρέψει. Τότε τι αποδείξεις έχετε εναντίον μου, κύριε Μπάρναμπι? Η Δεσποινής Weston μου έχει δώσει όλες τις αποδείξεις που χρειάζομαι. Πώς? Για άκουσε μια στιγμή, κύριε Σίτον. Πυρκαγιά, ε. Και σπάσιμο τζαμιών, όπως κατέθεσε η Δεσποινής Weston. Και λοιπόν? Πολύ παράξενο, μια και δεν υπήρχαν παράθυρα σε εκείνο το στούντιο, στο υπόγειο. Και τα γυαλιά του θαλάμου ηχογραφήσεως είναι ακόμα άθικτα. Τι? Δεν έχουν σπάσει, κύριε Σίτον. Κι έτσι είμαι βέβαιος ότι δεν τηλεφωνούσατε από το στούντιο. Ο επιθεωρητής δεν καταλαβαίνει πολύ από μουσική. Έχει όμως μια θαυμάσια ικανότητα συγχρονισμού. Στη σημερινή εκπομπή «Αστυνομικές περιπέτειες» ακούσαμε το έργο του Φίλιπ Λεβίν «Η Φωτιά» σε μετάφραση του Αλέκου Κωνσταντινίδη. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί